Ο πρώτος που είπε, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ με τη Λιβύη και δεν μας τα λένε καλά και τι γίνεται εδώ, ήταν ο επικεφαλής του Μιλιτέρ, ο καλός συνάδελφος, από τις αξιολογότερες παρουσίες του στρατιωτικού ρεπορτάζ, ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος, ο οποίος κι αν έχει φάει σκόνη, γιατί δεν είναι ήσυχο παιδί. Θα τα πω ακριβώς όπως είναι σήμερα, γιατί έχω φτάσει στο αμήν με τόσα που έχουν συμβεί. Θα έπρεπε κάποια κλάρα να έχει πάρει δρόμο. Δυστυχώς κανείς δεν κοκκινίζει. Δυστυχώς. Και όχι μόνο δεν κοκκινίζει, αλλά κουνάνε και τη δαχτύλα σε δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους. Και ο Πάρης είναι ένας εξ αυτών. Ο Πάρης έφερε λοιπόν στην επιφάνεια τι λέγαν τα λιβικά μέσα ενημέρωσης, τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, τι φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό υπήρχε. Όλοι μιλάγαν για νεκρούς και εμείς επί 7 ώρες είχαμε το ΓΕΘΑ να μας δουλεύει ψηλό γαζί για ψηλοτραυματίες και δεν τρέχει τίποτα. Καλημέρα, Πάρη. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό το θέατρο του παραλόγου, ιδίως αυτό το καλοκαίρι, είναι στο αποκορύφωμά του νομίζω πια και δυστυχώς με τραγικές συνέπειες και για τις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, είναι πολλά τα γεγονότα, μια και ανέφερε, γιατί δεν υπάρχει καμία παρέτηση και επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε το χούι να ξεχνάμε γρήγορα. Εδώ δεν είχαμε παρέτηση όταν αποκαλύφθηκε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε τον αρχηγό. Περιμένεις ότι θα παρέτηθεί τώρα κάποιος. Δίκιο έχεις που το ρωτάς, αυτή είναι η λογική, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε καμία παρέτηση εκτός αν ζητηθεί. Ούτε αυτό το βλέπω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα πριν ξεκινήσει η επιχείρηση. Οι πληροφορίες λένε ότι θέλαμε, όπως είπες, να δείξουμε ότι έχουμε μια παρουσία εκεί. Ζητήθηκε αρχικά από το ΕΚΑΒ, λένε οι πληροφορίες, να φτιάξει μια αποστολή. Το ΕΚΑΒ, βέβαια, απάντησε ότι δεν μπορεί σε αυτή την περιοχή με τις συνθήκες που χρειάζεται να αναλάβει τέτοια αποστολή. Και τελικά καταλήξαμε στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι νομίζω προφανές ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε πάρα πολύ πρόχειρα. Οι δύο κοπέλες που χάθηκαν υπηρετούσαν σε γραφεία του ΓΕΘΑ, κλείθηκαν ξαφνικά να κάνουν μια αποστολή σε μια έτσι πολύ επικίνδυνη περιοχή της Λιβύης. Οι φωτογραφίσεις πριν από την απογείωση των αεροσκαφών, τις οποίες μάλιστα έβγαλε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος ο αρχηγός ΓΕΘΑ, προκάλεσαν έτσι απορία σε όσους έχουν έμεση ή άμεση σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις και φτάσαμε στην Λιβύη, όπου διαπιστώσαμε δυστυχώς με δραματικό τρόπο των υστέρων ότι ο σχεδιασμός που έβλεπε να μπει όλη η αποστολή σε ένα λεωφορείο της κακιάς ώρας, είχαμε εμπιστευτεί στην ασφάλεια της πορείας του λεωφορείου σε δυνάμεις της περιοχής, δηλαδή από την πληροφορία υπήρχε ένα αυτοκίνητο μπροστά και ένα πίσω, αλλά από δυνάμεις της Λιβύης, όχι δικές μας. Και το λέω αυτό γιατί άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων λένε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο. Θα έπρεπε να απαιτήσουμε εμείς με δικά μας οχήματα, τα οποία θα είχαμε εξασφαλίσει να υπάρχουν βέβαια στο αεροδρόμιο, να αναλάβουμε την ασφάλεια της πορείας του λεωφορείου. Τι έγινε τώρα με αυτό το λεωφορείο? Μισό λεπτό. Αυτό ότι υπήρχε στοιχειωδώς μία ασφάλεια λιβικών δυνάμεων, τώρα ο Θεός και η μάνα του, αλλά τέλος πάντων, μπρος πίσω. Είναι... Ατάκτον. Ναι. Είναι κατά δήλωση όμως των Λιβύων. Και εμείς την έχουμε αποδεχτεί. Απόδειξη δεν υπάρχει. Έτσι. Όχι, απόδειξη δεν υπάρχει και προσπαθούν να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι το μπροστινό όχημα είχε φύγει πολύ μπροστά. Μάλιστα. Και έτσι μπήκε το τσίπ ανάμεσα και έπεσε πάνω στο δικό μας λεωφορείο. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα. Πας σε αυτή την περιοχή, έτσι είναι. Να πούμε κάτι άλλο. Το 2014 κάναμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση απεμπλοβισμού από τη Λιβύη. Είχαμε απεμπλοβήσει 200 περίπου άτομα, οι περισσότεροι Κινέζοι, αν θυμάσαι. Εδώ τους φέρα, στην Κρήτη. Πριν... Ναι, ναι. Μπράβο, στην Κρήτη. Πριν παραπάνω ήταν. Πάρη, συγγνώμη, συγγνώμη. Παραπάνω. Ναι. 3.000 ήταν. Αφού πήγε και πλοίο της γραμμής στο τέλος. Με προστασία όμως. Έχεις δίκιο. Μετά πήγε και πλοίο της γραμμής. Εγώ έμεινα στη φρεγάτα μόνο. Τότε λοιπόν είχαν αξιοποιηθεί όλες οι επαφές που είχε η Ελλάδα με τη Λιβύη και έχει πολλές επαφές. Πρέπει να πούμε ότι πάρα πολύ αξιωματικοί Λίβοι, απόστρατοι πλέον βέβαια, έχουν φοιτήσει στις στρατιωτικές σχολές τις δικές μας.
Είχαμε μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, είχε ασφαλιστεί η περιοχή και όλα πήγαν μια χαρά. Δεν φαίνεται ότι έγινε τέτοια προεργασία τώρα. Με ποιον μιλήσαμε εκεί, ποιος ήταν ο συνδυασμός μας. Ποιος είχε διασφαλίσει ότι αυτή η πορεία των πολλών χιλιόμετρων που είχε να κάνει το λεωφορείο θα γινόταν με ασφάλεια. Αποδείχθηκε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Τι χτύπησε το λεωφορείο. Οι μαρτυρίες τραυματιών από εχθές και έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες ιστοσελίδες λένε ότι οι άνθρωποι ένιωσαν μία έκρηξη. Η έκρηξη μπορεί να προήλθε και από τη σύγκρουση με το μοιραίο τζιπ. Αν και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτήματα, πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη αφού ήταν το καύσιμο πετρέλαιο και όχι βενζίνη. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θολό τοπίο στο τι ακριβώς χτύπησε αυτό το λεωφορείο και είχαμε αυτή τη δραματική εξέλιξη. Η εικόνα που βλέπουμε στις φωτογραφίες και στο βίντεο προφανώς προβληματίζει, έχει καεί όλο το λεωφορείο και προκαλεί ερωτήματα ότι τι σόι τροχαίο ήταν αυτό. Δεν μπορεί να μας απαντήσει κανένας άλλος παρά από το επίσημο ελληνικό κράτος, είτε μέσω του ΓΕΘΑ, είτε δεν ξέρω ποιας άλλης υπηρεσίας, να πάρει μια σαφή θέση, γιατί δεν μπορεί να έχουμε ας πούμε ως θέση αυτό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν μπορούμε ακόμα να φέρουμε τι συνέβη στη Λιβύη. Εντάξει, δεν είναι και εικόνα σοβαρού κράτους αυτή, να έχεις χάσει ανθρώπους σου και να λες ένα 24ωρο μετά ότι δεν ξέρω τι έγινε. Και κυρίως σε αποστολή των ενόπλων δυνάμεων έχεις χάσει ανθρώπους, δεν έχεις χάσει τουρίστες, αν και τουρίστες τους έκανες. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω την εμπειρία σου. Μπαίνουν σε ένα πούλμαν όλοι, ακόμη και αυτοί που είναι συνοδέοι ασφάλειας και τα δορυφορικά, τα πέντε τα έχουν όλος τυχαίως αυτοί που χάθηκαν. Όχι βέβαια τώρα. Αυτά είναι αστειότητες. Όταν καταλάβαμε ότι και οι άνθρωποι, οι αλεξιδοτητές που ήταν οι στοιχειώδεις ασφάλειας της αποστολής, ήταν μέσα στο λεωφορείο. Πραγματικά να ρωτιόμασταν τι σόι αποστολή ήταν αυτή. Μάλιστα. Και είναι δυνατόν να στηρίζει σε ένα δορυφορικό που λένε ότι κάηκε, ας πούμε. Δηλαδή το δορυφορικό το είχαν οι δύο κοπελιές, οι άτυχες και οι μεταφραστές και κάηκε. Έλατε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Παρή, μου λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα στον εξαιρετικό και μαχητικό κύριο Καρβουνόπουλο. Μπορεί να μου πει, έτσι είναι τα πρωτόκολλα που ακολουθούν οι ένοπλες δυνάμεις όταν στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια, δεν λέω λέει, αλλά σε εμπόλεμη περιοχή? Γιατί η Λιβύη όχι είναι απλά εμπόλεμη περιοχή, ο ένας φύλαρχος εναντίον του άλλου, και μήπως δεν θα έπρεπε να έχει γίνει και ένα briefing και τουλάχιστον μια τοπογραφική ενημέρωση, πού πάμε, τι προβλήματα υπάρχουν? Έχει εικόνα, λέει. Προφανώς υπάρχουν σχέδια. Τώρα πόσο τηρήθηκαν αυτά τα σχέδια, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι μια ενημέρωση πριν πρέπει να έγινε, για το Θεό. Δηλαδή. Μα συγγνώμη, υπάρχουν μαρτυρίες στα νοσοκομεία από τραυματίες που λέγανε ότι θα σας πούμε εκεί που θα πάτε τι θα κάνετε. Προσέξτε το αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε, σας μιλάω στον πληθυντικό επίτηδες. Ναι, η μάνα συναντά, γιατί πάει ο αρχηγός ΓΕΘΑ στο νοσοκομείο, γράφτηκε σήμερα και γίνεται το Ελλάδα, όταν του λέει που έστειλε τα παιδιά προστάτευτα και απαντά. Είμαι περήφανος και αν μου δινόταν τέτοιο πάλι το ίδιο θα έκανα. Ακούτε εδώ, ακούτε. Ναι, ναι, αυτό όντως αν έχει υποθεί είναι πάρα πολύ χοντρό. Γιατί δεν είπε κανένας τον κύριο Φλόρο να μην κάνει την αποστολή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει κάνει σωστά τη δουλειά του και φαίνεται ότι δεν την έκανε σωστά. Τώρα σε αυτό που ανέφερες, προφανώς θα εννοούν αν θα έμεναν στην περιοχή. Εκεί υπάρχει ένα ερώτημα για να παρέχουν και υπηρεσίες, ας πούμε, στον πληθυσμό, ή αν θα άφηναν το υλικό και πού θα το άφηναν και θα αποχωρούσαν. Ναι, είναι ασαφές και αυτό, έχεις δίκιο. Δηλαδή, όλη η κατάσταση νομίζω ότι έγινε. Είναι λίγο ομό αυτό που θα πω, αλλά επειδή το έχουμε ζήσει και σε άλλες περιπτώσεις, νομίζω ότι έγινε για τις φωτογραφίες. Ότι είμαστε εδώ, είμαστε παντού να υποστηρίξουμε ένα σύνθημα που το ακούμε εδώ και ημέρες από τον κύριο Φλόρο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να λέμε είμαστε εδώ, είμαστε παντού. Έχει σημασία και το πώς είμαστε. Και το αναφέρω αυτό γιατί θα στεναχωρήθηκαν και θα εκνευρίστηκαν πολύ. Αλλά δημοσιεύουμε σήμερα ένα βίντεο στο Μιλιτέρ με το πώς πήγαν οι Τούρκοι στη Λιβύη. Οι οποίοι Τούρκοι στη Λιβύη δουλεύουν συστηματικά εδώ και χρόνια. Και είναι κρίμα ότι έχουν πάρει το προβάδισμα από εμάς, γιατί όπως είπες στον πρόλογό σου, ήμασταν μια χώρα που είχαμε προνομιακή σχέση με τη Λιβύη και κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να τη χάσουμε.
Επειδή πολλοί κόσμος ίσως να έχει στο μυαλό του ότι και η ελληνική αποστολή κινήθηκε σε μια περιοχή που ελέγχεται, υποτίθεται ότι ελέγχεται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ και ότι ο κύριος Χαφτάρ είναι έτσι φιλικά προσκύμενο στην Ελλάδα. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Δεν λέω ότι είναι εχθρός μας ο Χαφτάρ, αλλά ο κύριος Χαφτάρ με την αντιμετώπιση που είχε από την Ελλάδα νομίζω ότι είναι, να το πω έτσι απλά, αδιάφορος. Δεν είναι απέναντί μας, αλλά ναι, δεν, ναι. Δεν έχουμε πια και τη σχέση που είχαμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, έχει σημασία και πώς πάμε εκεί που πάμε, γιατί το θέμα είναι να πάμε και να πετύχουμε. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη λογική του να δημιουργούμε αδίκως ήρωες. Δεν θέλουμε άλλους ήρωες, θέλουμε μαχητές και θέλουμε και νικητές. Αυτό είναι που λείπει από την Ελλάδα. Δεν λείπουν άλλα μνημεία νεκρών. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρωτάει πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να σου πω ότι εδώ έχει πάρει το mail φωτιά, ακούγοντάς. Ρωτάει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Σχεδιασμός στο πόδι. Μάλλον επικοινωνιακά για να βγουν οι φωτογραφίες Κυριακή που είχαμε και συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Αλλά είναι και το άλλο. Ναι. Η διαχείριση του κακού από εκεί και μετά. Δηλαδή, είναι δυνατόν 7-9 ώρες να περιμένεις να σε ενημερώσει ποιο λιβικό καθεστώς ακριβώς και να μην έχεις εικόνα του πεδίου και όταν ή έχεις και το κρύβεις λέγοντας ότι έχω ελαφρά παρακαλώ τραυματίες και επί 7 ώρες, 9 ώρες την ακρίβεια να μην λες αυτό που λένε όλα τα άλλα μέσα εκτός χώρας. Δηλαδή από τη Λιβύη το μάθαμε από το Associated Press και από το, πώς το λέγανε, το άλλα Ραμπίγια. Και το Reuters. Εδώ τι δικαιολογία υπάρχει. Ξέρεις, μου περνάει από το μυαλό, ίσως να μην είναι δόκιμο, αλλά θα το πω, γιατί από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα τι έχει συμβεί, ήρθε στο μυαλό μου όλη η ιστορία που είχε γίνει με το μάτι, θυμάστε το με τους νεκρούς. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε μια επανάληψη του γεγονότος, μόνο που τώρα υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Τώρα το έχουμε και εγγράφος. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει νωρίς το απόγευμα, για να σου πω πώς το έμαθα, όταν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν αξιωματικό, ο οποίος μου είπε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν πάει καλά? Γιατί μας ζητάνε να ετοιμάσουμε δεύτερη ομάδα υγειονομικών να φύγει για κάτω. Άρα κάτι έχει γίνει. Και αρχίζω να ψάχνω. Η πληροφορία ήρθε από τη Λιβύη ότι υπάρχει ένα ατύχημα, ένα συμβάν, εν πάση περιπτώσει, και αρχίσαμε να γράφουμε. Γράψαμε και εμείς στην αρχή για τραυματίες, γιατί και θέλαμε να το πιστεύουμε ότι εντάξει δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, να το περάσουμε κτλ. Έρχεται και ένα κύριο του ΓΕΘΑ, λέμε εντάξει. Και μετά έρχεται το τηλεγράφημα του Reuters, και επειδή έχω συνεργαστεί με το Reuters και ξέρω πόσο μεγάλη σημασία, δηλαδή σε σημείο εκνευριστικό δίνουν σημασία στη διασταύρωση μιας είδησης, κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να το σημαστεί το Reuters και ο τυχαίος Καρβουνόπουλος στην Ελλάδα και να μην το ξέρει το ΓΕΘΑ. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρότερα. Συνεπώς το ξέρανε. Πολλοί αναρωτιούνται και από την κυβέρνηση, δεν είναι με καλά, είναι δυνατόν να κρύβαμε νεκρούς? Δυστυχώς πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι ναι, μπορεί να θεωρήσουμε ότι επικοινωνιακά να κερδίσουμε κάποιο χρόνο. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Πιστεύεις ότι θα μάθουμε τι πραγματικά έχει συμβεί? Υπάρχει μια ελπίδα να μάθουμε από τον κόσμο που ήταν εκεί, από τους τραυματίες και από τους συγγενείς, οι οποίοι δικαιολογημένα οι άνθρωποι είναι εκτός εαυτού, και επειδή έχουμε να κάνουμε και με αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονταν από το υγειονομικό, που ξέρεις, έχει μια, κάθε όποιο κάθε σώμα έχει μια δική του κουλτούρα, είναι λίγο πιο ανοιχτή σε τέτοια θέματα. Πιθανό να μάθουμε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να έχουμε και κάποια προσφυγή στη δικαιοσύνη από κάποιους. Άλλος φίλος ρωτάει, κύριε Καρβουνόπουλε, ο Δημήτρης λέει εδώ, καλά πάει ο αρχηγός στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Οι στρατιωτικοί εισαγγελείς δεν θα έπρεπε να έχουν μπει ήδη? Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Θα έπνε προφανώς και θα πρέπει να επέμβει η στρατιωτική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί η στρατιωτική δικαιοσύνη να καλείται να επέμβει επειδή δημοσιεύονται οι φωτογραφίες στο Στεφανοβίκιο με τα ελικόπτερα που πλέουν στο νερό, και σε αυτή την υπόθεση να μην εμπλακεί. Γιατί τότε είμαστε δικαιολογημένοι όλοι εμείς οι κακοί που λέμε ότι υπάρχει επιλεκτική, ας πούμε, ευαισθησία. Όταν κάποιος δημοσιογράφος γράφει κάτι που δεν μας αρέσει,
Πέφτηκε η απειλή, ξέρει, θα επέμβει η δικαιοσύνη. Εδώ έχουμε νεκρούς. Εδώ έχουμε νεκρούς. Σωστά. Έχουμε οι οποίοι δεν προέκυψαν από κάτι που, ρε παιδί μου, δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι η πολλωστή φορά που θρηνούμε κόσμο από πράγματα για τα οποία έχουμε προειδοποιηθεί και τα περιμέναμε. Αυτό έγινε και με την κακοκύρια Ντάνιελ. Ξέραμε τα πάντα και αφήσαμε το Στεφανοβίκιο να γίνει λίμνη. Η οποία λίμνη δεν ξέρουμε τι κρύβει από κάτω. Γιατί είπες κάτι πολύ σωστό στην αρχή. Ρωτάμε εδώ και μια εβδομάδα. Σας έχει μείνει τίποτα μέσα στο Στεφανοβίκιο? Υπάρχουν ελικόπτερα μέσα στο Στεφανοβίκιο? Δεν απαντάει κανένας. Τι πιο απλό να έβγαινε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος του ΓΕΘΑ, και τα έλεγε, όχι, ρωτά τα νοησίες, δεν υπάρχει ένα ελικόπτερο. Να ρωτήσουμε λοιπόν για από εδώ, υπάρχουν ελικόπτερα? Πόσα ελικόπτερα υπάρχουν? Τι τύποι ελικόπτερων είναι? Είναι τα Χιούι, τα παλιά, τα παραπλισμένα, ή είναι Απάτσι? Γιατί δεν απαντάει κάποιος? Πιστεύεις ότι υφίσταται αεροπορία στρατού και εννοώ επιχειρησιακά αυτή τη στιγμή? Δεν είναι ερώτημα αυτό? Είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, επιχειρησιακά, ξέρεις, οι ένοπλες δυνάμεις, αν ομιγέντως συμβεί κάτι, επειδή είμαστε και λίγο, ευτυχώς, είμαστε λίγο λαός της πατέντας και της τελευταίας στιγμής, θα ανταποκριθούν για να το απαντήσουμε αυτό, να μην δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Ότι όμως έχει δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα η αεροπορία στρατού, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αφουσιτήσει κανένας. Μάλιστα. Ουδείς. Ναι, και επειδή γίνεται μια προσπάθεια, θα μου επιτρέψεις να πω και αυτό, έτσι υπογείως, ότι τι να κάνουμε, ο διοικητής ας έπαιρνε τα ελικόπτερα και να έφευγε, να κάνει τη μεταστάθμιση. Επειδή εμείς που ζούμε τώρα στο Υπουργείο Άμυνας και ζούμε το ρεπορτάζ, ο συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης που ασκείται τα τελευταία χρόνια δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο σε κανένα διοικητή. Όταν από το ΓΕΘΑ περνάνε ακόμα και οι ανακοινώσεις, πιο απλές ανακοινώσεις τύπου για έγκριση, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας διοικητής μόνος του, χωρίς να έχει πάρει σαφή εντολή από πολύ ψηλά, θα έδινε διαταγή να μετασταθμίσουν ελικόπτερα. Και όπως είπες, ας δούμε να τραβηχτούν τα νερά και ας δούμε τι πράγμα, αφού δεν απαντάνε, και ας ελπίσουν να είναι τα Χιούι. Μην είναι 1, 2, 3, 4, 5, 9. Λέω εγώ τυχαία το λέω. Απάτσι. Ναι. Έτσι. Γιατί ναι, τότε ναι. Τίθενται και άλλα θέματα. Εδώ με ρωτάει. Ναι. Πες το παλιό. Με ρωτάει. Όχι, ανοίγουν, συμφωνώ ότι ανοίγουν πολύ μεγάλα θέματα και για το γεγονός και για το ότι έχει μείνει κρυφό τόσες μέρες. Λέει κάποιος εδώ, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτό που εικάζουμε σαν κουκούλωμα θα μπορούσε να γίνεται, διότι άλλοι ήταν η αποστολή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι από αυτοί που μαθαίνουν? Δεν νομίζω τώρα, αλλά εδώ είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια πια, έτσι πως πάει η ιστορία. Με τον τρόπο που το χειρίστηκαν, αυτό πέτυχαν. Να είχαν άλλη αποστολή σοβαρότερη από αυτή της διανομής του ιατρικού υλικού, το θεωρώ λίγο απίθανο. Και να πήγαιναν και έτσι, μάλιστα. Ναι, δηλαδή να πήγαιναν έτσι, δηλαδή εκεί θα πρέπει να τραβάμε τα μαλλιά που δεν έχω. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη αποστολή, όχι, δεν νομίζω. Δυστυχώς στη Λιβύη, όπως είπα και πριν, τα όποια προγεφυρώματα είχαμε για να έχουμε οποιαδήποτε παρουσία έχουν χαθεί εδώ και καιρό. Για να κάνουμε αυτό που υπονοεί ο ακροατής σου, απαιτείται προετοιμασία, απαιτούνται άνθρωποι. Δίκτυα, πληροφορίες. Δίκτυα, ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Πάρει λύσιμο όμως μια πορεία. Στο Σουδάν, όπου προφυλακή ήταν, γιατί πήγαμε καθυστερημένα, αλλά πήγαμε τέλος πάντων, ήταν οι Βρετανοί. Θυμάμαι ότι μας δείχνανε τις εικόνες και σας είχαν μοιράσει εσάς τους διαπιστευμένους και πλάνα μέσα από το cockpit, άντε να το πω έτσι, μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων με οθονάρες, real time, πώς κατεβήκανε, πώς τους πήραν. Εδώ, πού πήγαν τα real time? Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, επειδή τώρα κλείνω και κοντά 30 χρόνια σε αυτό το ρεπορτάζ, επειδή έχω ζήσει την επιχείρηση στο Στοχούμι με το συγχωρεμένο τον Βασίλη Τερτιλή, εγώ δεν θυμάμαι, νομίζω παίξαμε ελάχιστες από αυτές τις φωτογραφίες, γιατί θεωρούσα λίγο αρχαιότητα όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, στο Σουδάν οι άνθρωποι έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι αυτό η δική επιχείρηση. Τουλάχιστον αυτό που γνωρίζουμε εμείς παλιότερα στο ρεπορτάζ ως ειδική επιχείρηση.
Ειδική επιχείρηση ήταν το Σοφούμι. Ειδική επιχείρηση ήταν το Λιβύη το 2014. Ειδική επιχείρηση ήταν η επιχείρηση που είχε κάνει πίσω το ναυτικό στην Αλβανία. Με αποκλειστικό ομογενών μας τότε με τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Αυτά ήταν οι ειδικές επιχειρήσεις. Στο Σουδάν συνεργαστήκαμε με συμμάχους και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Πήγαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε να πάμε. Κάναμε αυτό που έπρεπε ευτυχώς, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα και μπράβο στον κόσμο που το έκανε. Αλλά τώρα αυτά τα show, οι φωτογραφίες μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων, ξέρεις κάτι, οι ενόπλες δυνάμεις δεν είναι κινηματογραφική ταινία. Σωστό. Και ειδικά στην Ελλάδα. Σωστό. Αν ήμασταν η Ελβετία, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εδώ δεν γυρίζουμε ταινίες. Εδώ είναι ενόπλες δυνάμεις που έχουν κάθε μέρα πολύ συγκεκριμένες και σοβαρές απειλές. Με έναν κόσμο ταλαιπωρημένο, κουρασμένο, κακοπληρωμένο, απαξιωμένο, ο οποίος χάρη σε αυτόν τον κόσμο λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις στο κόκκινο από το φιλότιμό του και μόνο. Και για να λύσω μια απορία, το ότι διαρρέει τόσο υλικό, μην ψάχνουν ούτε κατασκόπους σε τίποτα. Είναι η αγανάκτηση του κόσμου που το διαρρέει με αυτά που βλέπει να γίνονται. Ναι, γιατί βλέπει τη δικιά του προσπάθεια να γίνεται χαράμι τελικά για επικοινωνιακές φιέστες και πομφόλιες. Ακριβώς. Αυτό και ο κόσμος που είναι βουτυγμένος στη λάσπη τώρα στη Θεσσαλία μέχρι το λαιμό καλύπτει τις μαύρες ρίμπες που δημιούργησε η ηγεσία. Αυτό συμβαίνει. Μου λέει εδώ κάποιος φίλος ότι ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος φιλοξένησε χθες μια εξαιρετική συνέντευξη ενός συνταγματάρχη των ειδικών δυνάμεων του κ. Σκιαδά. Τα έχει πει όλα για αυτή την αποστολή. Αυτή είναι η αλήθεια, λέει. Χειρότερα και από σχολική. Χειρότερα λέει και από σχολική εκδρομή. Έχεις και επιτηρητές, καθηγητές σχολική εκδρομή. Εδώ δεν είχες τίποτα. Όλοι μαζί. Ακριβώς, δυστυχώς. Θέλω πάλι να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι είσαι στο ρεπορτάζ πάντα. Και θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το Μιλιτέρ τη συνέχεια. Γιατί το Μιλιτέρ είναι από εκείνα τα site στο στρατιωτικό κομμάτι που δεν μασάει τα λόγια. Θέλω να σε ρωτήσω. Έχουμε μία αλυσίδα γεγονότων, τα οποία είναι κόντρα στην υπερπροσπάθεια του προσωπικού ανδρών και γυναικών των ενόπλων δυνάμεων. Κόντρα, καλά το είπες. Χάρη στη δική τους ουσιαστικά, στο δικό τους μεράκι και πάθος, είναι ακόμη και στα κόκκινα άρτια τα πράγματα. Όμως, εδώ πάνε όλα χαράμι. Τι συμβαίνει στην ουσία? Υπάρχει θέμα ηγεσίας? Καλά, υπάρχει εδώ και καιρό θέμα ηγεσίας, δεν το συζητάμε. Σαφώς, το έχουμε γράψει και ανοιχτά. Η τοξικότητα η οποία έχει διαβρώσει τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι γνωστή και στο Μαξίμου. Λοιπόν, για να τα λέμε όλα, τις επιλογές τις κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μία μέρα μετά από τις αποκαλύψεις που έγιναν για τις υποκλοπές ανανέωσε τη θητεία του κυρίου Φλόρου. Και μάλιστα υπάρχει και ένα θέμα ότι μπορεί να παρατείνει για ένα ακόμα χρόνο τη θητεία του, κάνοντας μια σχετική νομοθετική ρύθμιση. Σαφώς και υπάρχει θέμα. Δεν το συζητώ. Το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο και είναι άσχημο ακριβώς λόγω του συγκεντρωτισμού που προανέφερα. Να κλείσω και με ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι, αν θες, το πιο ασήμαντο από αυτά που συμβεί, αλλά έχει τη σημασία του. Χάσαμε μια πυραυλάκα του παροπλισμένη. Ναι, που τη φέρνανε εδώ στην Κρήτη. Γίναμε... Στην Κρήτη για στόχο. Ναι. Λοιπόν, το ναυτικό λοιπόν έλεγε ότι ο καιρός δεν επιτρέπει να γίνει αυτή η ρημούλτιση. Είχε 7-8 μποφόρ το Αιγαίο εκείνες μέρες. Το ΓΕΣΑ έπρεπε να γίνει. Δεν μπορεί κανένας μας να τα ξέρει όλα. Ειδικά στις ενόπλες δυνάμεις. Και στη δημοσιογραφία. Εγώ δεν ξέρω το πολιτικό ρεπορτάζ, δεν ξέρω το οικονομικό. Δεν μπορώ να έχω την άποψη που έχει ένα συνάδελφο του οικονομικού ρεπορτάζ. Σωστό. Συνεπώς, καλό είναι ψηλά στην ηγεσία να ακούν αυτούς που ξέρουν. Πάρης Καρβουνόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω και κυρίως για τη δουλειά που κάνουν εκεί στο Μιλιτέρ. Καλημέρα, Πάρη, να είσαι καλά. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.